Ολοκληρώνεται άμεσα ο μηχανολογικός εξοπλισμός του Χιτάβλα Χέρνας. Επιπλέον εξασφαλίστηκε από την περιφέρεια Ηπείρου χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ για συμπληρωματικές εργασίες που αφορούν στη λειτουργία του Χιτά. Με το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου Δημήτρη Πανοζάχο συναντήθηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Παιδινής και Ημιωρινής Περιοχής Νομού Άρτα Στάθης Γιαννούλης. Θέμα της συνάντησης η ομαλή λειτουργία του ΧΙΤΑ. Συμφωνήθηκε να ολοκληρωθεί άμεσα η προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι Δήμοι θα προμηθευτούν με τα απαραίτητα απορριμματοφόρα που θα προκύψουν από τη μελέτη που εκπονεί ο Σύνδεσμος. Έτσι δίνεται λύση στο πρόβλημα μεταφοράς των απορριμμάτων από τους Δήμους στο χώρο υγειονομικής ταφής. Είχαμε μια συνάντηση τη Δευτέρα που μας πέρασε, όπου κανονίστηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες για την ομαλή λειτουργία του ΧΙΤΑ. Έτσι αποφασίστηκε με την υποβολή της μελέτης την οποία συντάσσει ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων, θα χρηματοδοτηθούν τα απαραίτητα απορριμματοφόρα για την διακίνηση των απορριμμάτων από τους Δήμους προς τον χώρο υγειονομικής ταφής. Λύνεται έτσι ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο προέκυψε με την μεταφορά των απορριμμάτων στο χώρο. Ένα άλλο θέμα το οποίο συζητήσαμε, γιατί είχε και αυτό έτσι μπλοκαριστεί με δεδομένο ότι δεν έχει ευρεθεί ακόμη ένας από τους 5 χώρους όπου θα γίνουν οι σταθμοί μεταφόρτωσης των απορριμμάτων, κανονίσαμε να προχωρήσει η διαδικασία ανεξάρτητα του αν θα ευρεθεί αυτός ο 5ος χώρος, γιατί όπως γνωρίζετε προβλέπονται 5 σταθμοί μεταφόρτωσης. Έτσι ξεκινάνε και διαδικασίες κατασκευής πλέον των σταθμών μεταφόρτωσης και πιστεύουμε μέχρι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2009 θα έχει βρεθεί λύση, και έτσι δήμοι οι οποίοι είναι απομακρυσμένοι, όπως το Θεσπρωτικό ή η κοινότητα Κρανιάς ή ο Αθαμανίας των Μάρτζες, θα μπορούν, ή ο Τετραφυλίας, θα μπορούν με λιγότερο κοστολόγιο να μεταφέρουν τα απορρίμματά τους προς ταφή. Ο κύριος Παναζ...